Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog μας μαζί μου. Σήμερα έχουμε διαγωνισμό, αλλά πρώτα θα σας πω για τη συμφορά που με βρήκε. Από εχθές είχαμε κάποια κακά σημάδια, όπως είδατε στα προηγούμενα vlogs. Vlog μας, ακόμη δεν το έχω συνηθίσει. Παιδιά, σήμερα το μπάνιο ήταν ολοκληρωτικά dead. Ήρθε άνθρωπος και έλεξε την κατάσταση, έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Απλά θα καθίσω σήμερα στο σπίτι να καθαρίσω όλο το σπίτι, ειδικά το μπάνιο. Είναι σε άθλια κατάσταση. Για να μην λέτε ότι πηγαίνουμε μόνο σε events και όλα καλά και φρουφρού και αρώματα. Παιδιά, δείχνουμε τα καλά της ημέρας, τα καλά της ζωής μας. Γιατί αν σας δείχνουμε τα κακά και τα προβλήματα της ζωής μας, πολύ απλά το YouTube δεν θα ήταν μία διέξοδος ψυχαγωγίας και δεν θα βλέπατε καθόλου YouTube. Τώρα το μόνο που μου έμεινε είναι να σκουπίσω μέσα στο δωμάτιο και να σφουγγαρίσω όλο το σπίτι. Παιδιά, ήταν τόσο δύσκολο να καθαρίσεις την τουαλέτα μετά από αυτό που συνέβη. Είχε πλημμυρίσει και ήταν χάλια. Δεν ήταν σκέτο νεράκι. Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικά σχόλια που μου αφήσατε στα προηγούμενα vlog μας, γιατί μάλλον δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες και επειδή λόγω του vlog μας σας είπα, είναι τα μοναδικά βίντεο που δεν απαντάω ξεχωριστά. Κάποιες από τις ερωτήσεις αναφερόντουσαν για το βίντεο που έκανα, που πήγα και έκανα καθαρισμό στο πρόσωπό μου. Παιδιά, έπαθα σοκ. Όσοι μου είχαν πει ότι είχαν κάνει στο παρελθόν καθαρισμό, μου είπαν ότι γέμισαν σπυράκια, ότι φούντωσαν. Γίνανε πιο έντονα και μέχρι να φύγουν οι κοκκινίλες και τα σπυράκια, άργησε αρκετά. Όμως, η κοπέλα ήταν τόσο ενημερωμένη για αυτό που κάνει, ήταν τόσο φιλική και είχε την υπομονή να μου εξηγεί ένα-ένα τι συμβαίνει και μου εξήγησε ότι το μηχάνημα που βγάζει τους υδρατμούς περιέχει μέσα και όζον, που αυτό σημαίνει ότι σου ανοίγει πιο εύκολα τους πόρους και δεν χρειάζεται δηλαδή τόση δουλειά να κάνει η ίδια ώστε να και να τρυπήσει, δηλαδή όχι να τρυπήσει, πώς να το πω, δεν θα δυσκολευτεί ας πούμε να σπάσει τους πόρους και τα σπυράκια και να καθαρίσει έτσι το πρόσωπο. Ένα βοήθησε αυτό. Ένα άλλο που βοήθησε είναι ότι στο τέλος εκείνο το πραγματάκι που μου έβαλε, πώς το λέγανε, υψίσυχνα νομίζω το λέγανε, ήταν ένα παράξενο όνομα, το οποίο περιέχει, το οποίο κάνει ένα ρεύμα που δεν το νιώθεις ας πούμε ότι σε καίει, απλά προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η αίσθηση, απλά έπρεπε να κάνω υπομονή να το περάσει σε όλο μου το πρόσωπο. Γιατί? Γιατί αν δεν το έκανε και μου άφηνε ανοιχτούς τους πόρους και τα σπυράκια, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μολυνθώ. Ειλικρινά, μετά τον καθαρισμό έπαθα σοκ, γιατί περίμενα να δω το πρόσωπό μου εντελώς διαφορετικό. Και όμως δεν το είδα. Είχα βέβαια κάποιες μικρές κοκκινίλες που είναι λογικό μετά από τόση εργασία που κάναμε πάνω στο πρόσωπό μου. Ήμουν 2 ώρες εκεί πέρα και πραγματικά με περιποιήθηκε στο full και ο βαθύς καθαρισμός κόστιζε 50 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Ναι. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Το κολάρι που φοράω σήμερα, σε περίπτωση που με ρωτήσετε, είναι από Rand Polwear και αυτό είναι το μπλε βελούδο που σας έλεγα. Έτσι και έχω λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Χρόνο. Ούτως ή άλλως κάνω δουλίτσες και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά έχω χρόνο. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα και για τη γυμναστική. Πολλές φορές τώρα, γενικά, λαμβάνω σε πολλά βίντεο μου ή προσωπικά μηνύματα για τις κοπέλες που ενδιαφέρονται να πάρουν πρωτεΐνη. Αν πάρεις μια καθαρή πρωτεΐνη ορού γάλακτος ή αν είσαι vegan από μπιζέλια ή δεν ξέρω τι άλλο βγάζει, νομίζω από μπιζέλια και φασόλια, αν είσαι vegan. Αν δεν είσαι, παίρνεις ορού γάλακτος, που είναι και πιο κοινό. Λοιπόν, και έχεις πάρα πολλές γεύσεις σε όλα τα πάντα κτλ. Εγώ αυτή που παίρνω είναι από My Protein. Με γεύση σοκολάτα, γιατί σου ικανοποιεί ακόμη και την λιγούρα που έχεις για σοκολάτα. Δηλαδή, αν πίνεις πρωτεΐνη 1 με 2 φορές τη μέρα, νομίζω πως
θα δεις κι εσύ ότι είσαι ok και δεν χρειάζεσαι να φας σοκολάτα. Γιατί παίρνεις κάτι σοκολατένιο και όμως κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στον οργανισμό σου. Γιατί αυτό? Και δεν μιλάμε για τις πρωτεΐνες που μας έχουν κρεατίνες και οι άντρες τις παίρνουν ώστε να φουσκώσουν λίγο παραπάνω και να λειτουργήσει καλύτερα για τα δικά τους δεδομένα. Ωραία, όταν είσαι γυναίκα, μην σας φοβίζει το γεγονός ότι αν πάρετε πρωτεΐνη, καθαρή πρωτεΐνη μιλάμε, θα σας φουσκώσει. Το φούσκωμα δεν γίνεται δυστυχώς τόσο εύκολα όσο νομίζουμε. Το φούσκωμα γίνεται από τη διατροφή, από την γυμναστική με βάρη και γίνεται από συμπληρώματα διατροφής. Ο ένας λόγος είναι αν δεν κάνεις καλή και ισορροπημένη διατροφή, θα σου λείπει η πρωτεΐνη από τον οργανισμό σου. Και η πρωτεΐνη τι κάνει? Η πρωτεΐνη είναι εκεί για να αναπληρώσει τις μυϊκές ίνες που χάνονται. Για να σας το πω λίγο με απλά λόγια. Όταν κάνεις γυμναστική στο γυμναστήριο ή οπουδήποτε, όταν αθλείσαι, οι μυϊκές ίνες κουράζονται επειδή προπονούνται και αρχίζουν και σπάνε, ας το πω έτσι. Δεν μπορούν να αναπληρωθούν αν δεν λάβουν την πρωτεΐνη. Χρειάζεσαι αυτό το συμπλήρωμα γιατί πολλές φορές δεν είναι αρκετό από τη διατροφή σου. Οπότε δεν φουσκώνεις, το παίρνεις για να αναπληρώσεις τις μυϊκές σου ίνες. Έχουμε τις καλές μας μέρες και τις κακές μας μέρες. Όταν δεν θέλουμε να πάμε στο γυμναστήριο, δεν θα πάμε. Αν το κάνεις όμως συστηματικά, θα σε τραβήξει πίσω. Θα το δεις και εσύ στον οργανισμό σου ότι δεν θα έχεις διάθεση. Δεν υπάρχει φορά που θα πας στο γυμναστήριο και μετά θα πεις τζάμπα έχασα τον χρόνο μου. Δεν υπάρχει. Σκεφτείτε το λίγο. Πολλές κοπέλες βιάζεστε και εκεί είναι που το χάνετε το παιχνίδι. Πρέπει να κάνετε υπομονή. Τα αποτελέσματα θα έρθουν περίπου, στατιστικά, σε ένα μήνα. Πρέπει να κάνετε υπομονή και θα δείτε, με το που συνηθίσετε σιγά σιγά, στην αρχή θα σας φαίνονται όλα δύσκολα, αλλά με το που συνηθίσετε σιγά σιγά, το σώμα σας θα ζητάει κάτι παραπάνω, θα σας φαίνονται όλα τόσο εύκολα, που μετά θα θέλετε κάτι πιο δύσκολο, θα θέλετε κάτι να βάλετε λίγα βάρη παραπάνω. Λόγω ψυχολογίας μπορεί να μην αισθάνεστε τόσο καλά και να το ρίχνετε στο φαγητό. Κάθε φορά που πάτε να φάτε κάτι, όταν δεν αισθάνεστε καλά, σας λέω για τροφή. Κλασικά εννοείται θα φάτε, αλλά αν ρίχνεστε με τα μούτρα στο φαγητό, όταν δεν είστε καλά ψυχολογικά, πρέπει να το καταλαβαίνετε. Πρέπει οι ίδιες ή οι ίδιοι να σταματήσετε τον εαυτό σας από το να το κάνετε αυτό. Τι άλλο, σκέφτομαι απορίες που μπορεί να έχετε. Καλημέρα, τι κάνετε, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο vlog μας. Λοιπόν, τώρα είναι 7 η ώρα το πρωί και στις 8 θα έρθει η υδραυλικός και θα ξυλώσει τις σωλήνες στο μπάνιο. Γιατί κάποιοι, λοιπόν, πώς να τους ονομάσουμε, ανίδεοι, να τους ονομάσουμε βλάκες, να τους ονομάσουμε ρίχνουν πετσέτες, σφουγγαρίστρες ή άλλα αντικείμενα μέσα στη λεκάνη, έχουν σκαλώσει τις δικές μου σωληνώσεις. 3 μέρες τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το μόνο που παθαίνει το μπάνιο μου είναι να βουλιάζει σιγά σιγά, είναι να πλημμυρίζει με βρωμόνερα και έχω βαρεθεί να καθαρίζω. Και χθες δεν έκανα vlog γιατί ουσιαστικά δεν είχα κάτι να σας δείξω. Τι να σας δείξω? Ο πρώτος διαγωνισμός έχει δώρο αυτό εδώ το συλλεκτικό Christmas Edition box, θα έλεγα, κουτί από την Benefit Girlesque. Και τα προϊόντα που έχει μέσα είναι την μάσκαρα The Ariel, ένα χούλα, απίστευτο, Professional, τέλειο, και Benefit, πανέμορφο. Και ο επόμενος διαγωνισμός είναι ένα ακόμη συλλεκτικό set από την Makeup Forever, χριστουγεννιάτικα, Christmas Edition. Αυτό εδώ είναι η καστετίνα και μέσα περιέχει την HD πούδρα από Makeup Forever, τη βάση, ένα υγρό κραγιόν, τη μάσκαρα,
και ένα μαύρο μολύβι. Καλή επιτυχία! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην περιγραφή και να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς. Και για τον τρίτο διαγωνισμό σας ετοίμασα ένα πακέτο με προϊόντα Adriana Carambe, ένα κραγιόν που από αυτή την πλευρά είναι και gloss, μία μάσκαρα, μία σκιά, ένα blush και μία πούδρα. Θα καθίσω εδώ πέρα να σιδερώσω, να κάνω edit, να καθαρίσω τα πινέλα μου.